Φίλοι και φίλες του Καθημερινά και Απρόοπτα, του Νίκος Χασάν και του Blue Web TV, σήμερα κοντά μου έχω μια μεγάλη ποιήτρια, την κυρία Κακογιαννάκη. Με βλέπετε έξω σε έναν υπέροχο κήπο. Είναι από τις λίγες ημέρες τις ηλιόλουστες μέσα στο Δεκέμβρη. Και έτσι αποφάσισα να κάνουμε αυτή την εκπομπή μέσα στη φύση. Η κυρία Κακογιαννάκη είναι αντιπρόεδρος της Διεθνής Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Πάμε λοιπόν να σας την παρουσιάσω και να μας αφιερώσει αυτά τα υπέροχα ποίηματα, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, είναι θρησκευτικά. Κυρία Κακογιαννάκη, καλώς ήρθατε στη σημερινή μου εκπομπή. Καλώς ήρθατε στο Blue Web TV και στον Νίκο Χασάν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα που διαθέτετε να είμαι κοντά σας και θα ήθελα να πω δύο λόγια. Εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια είναι πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαι με την ποίηση και γενικά με την λογοτεχνία. Έχω βγάλει 14 βιβλία δικά μου, με ποίηματα και διηγήματα. Όπως είπατε και εσείς, ότι είμαι εδώ και αρκετά χρόνια αντιπρόεδρος στη Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας σήμερα εδώ. Μια και έρχονται τα Χριστούγεννα, θα ήθελα να θυμηθούμε ορισμένους φίλους που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Ο ένας είναι ο κύριος Ρόζος, μεγάλος καλλιτέχνης. Μεγάλος και κύριος Ρόζος. Ο άλλος, να τον πω γκουρού, ο κύριος Γιάννης Μηνιωτάκης, που έχει και έναν, μάλλον που είχε και συνεχίζει ακόμα εκδοτικό οίκο, μεγάλο. Έναν μεγάλο εκδοτικό οίκο. Καθώς και ο κύριος Γιάννης Σιφάκης. Και αυτοί ήταν όλοι μέλη της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Μεγάλοι άνθρωποι στο πνεύμα. Δώσανε πάρα πολλά στα ελληνικά γράμματα. Εγώ τώρα, μια και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και ο νέος χρόνος που εύχομαι σε όλους να είναι ένας χρόνος γεμάτος υγεία πάνω απ' όλα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κι εμείς και το κράτος μας να βοηθήσει εμάς και να ζήσουμε λίγο πιο καλά. Ένα ποίημα από ένα από τα πολλά μου βιβλία θα ήθελα να σας πω για τον νέο χρόνο. Ευχές για τον νέο χρόνο. Ευχόμαστε όλοι ευτυχισμένοι να είναι η νέα χρονιά. Να σκορπίσει παντού αγάπη, να γεμίσει γη χαρά. Να είναι οι μέρες και οι νύχτες ήσυχες, ειρηνικές, τα παιδάκια να κουρνιάζουν στον γονιό τις αγκαλιές. Και οι παππούδες με τα εγγόνια, παραμύθια και η γιαγιά και οι μέρες να κυλάνε όλο γέλιο και χαρά. Μα και ο πλάστης να φροντίζει να έχει ειρήνη πάντα η γη και οι άγγελοι να σκορπίζουν ύμνους θείους στην ψυχή και ο πόλεμος να σβήσει και να ντύσουν πασχαλιές και παντού τα χελιδόνια να γεμίσουν φωλιές. Καλή χρονιά σε όλους. Έχω την τιμή να είμαι και εγώ μέλος της Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Είχα και εγώ την τιμή να ήμουν κάποτε αντιπρόεδρος σε αυτήν τη Διεθνή Εταιρεία. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Βαρβέρη Βάρα που όλα αυτά τα χρόνια μας στήριξε όλους σαν να είμαστε παιδιά της. Εγώ λόγω υποχρεώσεων δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι πια ενεργό μέλος και γι' αυτό παρέδωσα πολλές σκυτάλες σε άλλους πίσω μου. Της εύχομαι ότι το καλύτερο και πάντα το σωματείο
που αγάπησα και αγαπώ να έχει μεγάλες επιτυχίες. Να σας ακούσουμε σε ένα άλλο χριστουγεννιάτικο σας ποίημα. Πριν με ακούσετε, να δώσω κι εγώ τις ευχές μου και στην πρόεδρο που επί πολλά χρόνια είναι πρόεδρος, γιατί πανψηφή βγαίνει, θέλει να τα παρατήσει, μα δεν την αφήνουμε εμείς, και σε όλα τα μέλη μας να πω καλή χρονιά, υγεία και καλές δημιουργίες. Επίσης και εγώ, από αυτά τα κανάλια τα οποία είμαι, το Blue Web TV, τον Νίκος Χασάν, το Τηλεφός και τη συνεργασία μου που έχω με το Κόντρα, τους ευχόμαστε όλοι μαζί καλή χρονιά. Καλή χρονιά και καλά Χριστούγεννα. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα ποίημα ακόμη, που είναι αφιερωμένο στη Μάνα Παναγιά. Ποιος δεν προσευχήθηκε στη Μάνα Παναγιά? Ποια στιγμή της ημέρας δεν προσευχηθήκαμε στη Μάνα Παναγιά? Τα μάτια μου υψώνω και σε θερμό παρακαλώ, βάλσαμο να μας στείλεις, στη σκέψη μας λιμάνι να σε βρω. Γίνε παρηγοριά μου και βήμα μου αγνώ, δέηση της ψυχής μου ξοκλήσει φωτεινό. Φάρος να με φωτίζει, μητέρα σοργική, μόνο κοντά σου νιώθω αγάπη και στοχή. Το να γράφει κανείς ποίηματα θρησκευτικά είναι τρομερά δύσκολο. Εγώ προσωπικά γράφω από τα 7 μου χρόνια, ποτέ μου, μα ποτέ μου, και όσες φορές θέλησα να γράψω θρησκευτικά ποίηματα, δεν μπόρεσα να έρθω κοντά με το Θείο. Δεν μπόρεσα με τίποτα πραγματικά να αποδώσω έστω και μία λέξη προς τον ύψιστο. Θέλω να πάμε στην κυρία Κακογιαννάκη να μας πει τον τρόπο, μπας και το μάθουμε κι εμείς και μπορέσουμε να αφιερώσουμε έστω και ένα ποίημα στον ύψιστο. Λοιπόν, για μένα είναι πάρα πολύ απλό. Με βοηθάει η καθημερινή μου προσευχή και η αγάπη μου προς τα παιδιά, στη φύση, στα πλάσματα του Θεού. Πάνω σε αυτό θα σας πω λοιπόν ένα που μέσα από το γραπτό, μέσα από αυτό το ποίημα, θα καταλάβετε και την ψυχή μου. Είναι μια προσευχή στον πλαστουργό μας. Θεέ, εσύ που έκτισες τη γη και τον ουράνιο θόλο, εσύ που έδωσες πνοή σε όλο τον κόσμο τούτο, εσύ με τη ζωοδόχου σου πηγή γιατρεύεις κάθε ανθρώπινη πληγή, εσύ που του θανάτου λύνεις τα δεσμά και αγγέλους στέλνεις για παρηγοριά, δώσε ειρήνη στην ψυχή του κάθε πικραμέ. Σε οικετεύω, Δέσποτα, Πατέρα, Λαστουργέ μας. Ο ύπνος να είναι ανάλαφρος, η νύχτα αστροφεγγούσα, ο ήλιος να είναι ολόλαμβος, η μέρα ευλογημένη, και τα δεσμά της απονιάς να σπάνε, να λιγάνε, τα δακρυσμένα μάτια μας γρήγορα να στερέψουν και οι ουλές από τις πληγές πιο γρήγορα να θλέψουν. Δέξου, Πατέρα, προσευχές πολλών απελπισμένων που το σταυρό σου προσκυνούν και χιλιογονατίζουν, και τη μητέρα σου υμνούν, γλυκά παρακαλούν, σαν μάνα να του συμπαρασταθεί, σαν μάνα να γιορτάσει το γυρισμό κάποιων παιδιών από τα πικρά τα ξένα, και το καντήλι μπρος στο εικόνισμα ακίμητο να στέκει. Να σε ευλογώ, ο ύψιστε, σε σένα να ελπίζω. Θα ήθελα. Εγώ νιώθω συγκίνηση κάθε φορά που γράφω, γιατί εδώ το πολύ λίγο που γράφω για το πλαστουργό μας. Θα ήθελα το εξής πράγμα. Τι αισθάνεστε και ποια είναι τα συναισθήματά σας, έτσι, όταν γράφετε, γιατί σας έχω ακούσει, έχω διαβάσει και τα κανονικά σας ποίηματα. Εκεί μπορώ να ξεχωρίσω ορισμένα συναισθήματα. Όταν γράφετε για τον πλαστουργό μας, όταν γράφετε για την Παναγιά μας, όταν γράφετε για τους Αγίους,
Ποια είναι τα συναισθήματά σας εκείνη τη στιγμή? Η προσευχή. Και πίσω από την προσευχή βγαίνει η ποίηση. Προσευχή. Η ηκεσία στο Θεό. Ο πόνος μου για τους γύρω μου, για τον κόσμο, άσχετο που δεν είναι Έλληνες, που είναι ξένοι, που είναι σε άλλα μέρη του κόσμου, που ίσως δεν τα ξέρουμε καθόλου, που ακούμε μόνο και λέμε στο τάδε μέρος γίνεται πόλεμος και σκοτώθηκαν τόσα παιδιά, τόσος κόσμος, τόσος άμαχος πληθυσμός. Γι' αυτό λέω όχι πια άλλος πόλεμος. Αντίπολη Βόλα είναι η ειρήνη. Η ειρήνη θα μας βοηθήσει να ζούμε αρμονικά, όχι ο πόλεμος. Το αίμα των παιδιών με τρομάζει, με συγκλονίζει, με κάνει και πονώ και προσεύχομαι πάρα πολλές ώρες. Σας φαντάζομαι μέσα σε αυτή την ποίηση και να δίνετε χίλια χρόνια και χρώματα πολλά στους ανθρώπους. Για αυτούς τους ανθρώπους τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, τι έχετε να πείτε? Ας πούμε επιγείς ειρήνη. Και πάνω σε αυτό, σε αυτή τη λέξη, θα σας πω πάλι ένα ποίημα. Επιγείς ειρήνη. Σας ακούμε. Επιγείς ειρήνη, λοιπόν. Στη φωτεινή σου αγκαλιά απόψε θε να έρθω και απ' την αγάπη σου τη λύπωση να πάρω. Στη φάτνη σου να σκύψω ταπεινά και ως σανά, σαν άγγελος να ψάχνω. Απόψε που γεννιέσαι εσύ Χριστέ και το λαμπρό αστέρι σου φωτίζει, γιάτρεψε όλου του κόσμου τις πληγές και δείξε μας το δρόμο της ειρήνης. Για σε Χριστέ μου που γεννήθηκες για μας, με του Θεού τη χάρη και την ουράνια γαλήνη, όλοι εμείς για σε ας ψάλουμε με μια φωνή το επιγείς ειρήνη. Σε λίγες μέρες έρχεται κοντά μας το νεογέννητο βρέφος της Παρθένου Μαρία, ο Χριστός μας. Πραγματικά, το λέω και ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ιερότερη μέρα από αυτή. Η γέννηση. Πραγματικά ήρθε και έφερε την αγάπη στη γη. Δυστυχώς, ορισμένοι άνθρωποι ακόμα προσπαθούν να διαλύσουν όλο το καλό που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Εύχομαι με τη βοήθειά του να μην το κατορθώσει κανείς, να φέρει και να σπείρει το κακό επάνω στους ανθρώπους. Ας έρθει η ειρήνη λοιπόν, τώρα με την είσοδο του νέου χρόνου, με την είσοδο του Θεού πάλι στη γη. Ήρθε ο Χριστός. Τώρα που ο Χριστός ήρθε στη γη και εμείς ας ψάλουμε όλοι μαζί το σανά από την καρδιά, ας γίνουμε πάλι παιδιά. Τώρα ας νιώσουμε πάλι χαρά και την καρδιά μας να χτυπά, να βρει ο Χριστός μας ζεστασιά και εμείς την πατρική του αγκαλιά. Τώρα ας γαλινέψει η καρδιά και η Άγια Νύχτα που μοσχοβολά, σαν το θυμίαμα μέσα στην ψυχή, τώρα να κάνουμε μια προσευχή. Στο θείο βρέφος θα ακουστεί η σκέψη που βγαίνει από την ψυχή. Της νύχτας αυτή η προσευχή, καμπάνα είναι γιορτινή. Η κυρία Κακογιαννάκη δεν έχει γράψει μόνο θρησκευτική ποιήση, όπως είπαμε. Έχει γράψει και καταπληκτικά ποιήματα και ερωτικής φύσεως και μη. Είναι μία καταξιωμένη καλλιτέχνητα στο χώρο της που πολλοί, δεν το κρύβω, θα τη ζήλευαν.
Πάμε, πριν κλείσουμε αυτή την εκπομπή, να μας πει ένα της ερωτικό, ωραίο ποίημα και μετά μας μιλάει και λίγο για τον εαυτό της. Θα περιμένω. Μια μυρωμένη Ανατολή μου γράφεις, θα έρθεις πάλι. Στο κατόφι μας εκείνο το γνωστό θα περιμένω. Το στρώισμα του πλάτανου θα είναι το σημάδι και η ευωδιά των κρυνανθών θα διώξει το σκοτάδι. Και εσύ θα έρθεις από το μακρύ το ταξίδι. Στην αγκαλιά μου θα πλωθείς, θα σε καλωσορίσω. Θα σου μιλήσω για το χθες που ήταν εθλιμμένο. Και εσύ θα δίνεις τα φιλιά που τόσο περιμένω. Και ο πλάτανος από χαρά θα ανθίσει, θα καρπίσει. Στη φιλοσιά του την πλατιά χίλιες φωλιές θα χτίσει. Λοιπόν, θα σας πω όμως κι άλλο ένα ποίημα της μάνας του φιλί. Απλώνω να σ' αγγίξω σαν παλιά, μα σειρματόπλεγμα βρίσκω και θηλιά. Σου στέλνω ένα κάτασπρο πουλί για να σου δώσει της μάνας το φιλί. Μα εσύ το κρύβεις σιωπηλά, να μην το δουν μάτια κακά, και πίσω στέλνεις το πουλί κι η μάνα πάλι αιμορραγεί. Σχίσε Θεέ το σειρματόπλεγμα, λύσε τον κόμπο απ' τη θηλιά, δώσε φωλιά στο περιστέρι μου, αγάπη να έχει όπως παλιά.